Μία παντελώς άγνωστη για την Ξάνθη μη κυβερνητική οργάνωση περιλαμβάνεται στη λίστα των ΜΚΟ που έχουν επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών που αναδημοσιεύεται στο Αθηναϊκό Τύπο με αφορμή τις αποκαλύψεις που γίνονται γύρω από τις χρηματοδοτήσεις αλλά και τις δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων πανελλαδικά. Πρόκειται για τη ΜΚΟ που εμφανίζεται να έχει έδρα την Ξάνθη σε σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας The Press Project και η οποία φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των χρηματοδοτήσεων, καθώς φέρεται να έχει λάβει ποσό 664.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται οι 398 ΜΚΟ που σύμφωνα με δημοσιεύματα χρηματοδοτήθηκαν επί ημερών που ο Άλεξ Ρόντος ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας. Ψωμιά σε συσκευασίες πολλούν πλέον στο σύνολό του στα πρατήρια Άρτου της Ξάνθης, εμφανίζοντας και στην πράξη την αγορανομική διάταξη του 2009. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν πλέον να παρασκευάζουν ψωμί στους χώρους πώλησης των προϊόντων τους, χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες θερμές γωνιές. Επίσης, το ψωμί που θα διαθέτουν στην κατανάλωση και το οποίο θα παραλαμβάνουν ψημένο, θα πωλείται μόνο συσκευασμένο. Μία ευχάριστη είδηση επιφύλασε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης η αρμόδια για ενεργειακά θέματα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς προέβη στην έγκριση του σχεδίου δράσης αειφορικής ενέργειας που είχε καταθέσει. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το ενεργειακό προβάδισμα του Δήμου σε σχέση με τους υπόλοιπους στην ελληνική επικράτεια, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη σταθερή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές επενδύσεις που σχεδιάζονται για τον Καλλικρατικό Δήμο. Να δεχτούμε την τελική έγκριση από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η κυριότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλης της Κομισιόν στα ενεργειακά θέματα. Ξεκινήσαμε το 2011 τον 10ο μήνα, κάναμε όλα μας τα σχέδια, καταθέσαμε όλες τις μελέτες, κάναμε όλες τις μετρήσεις που απαιτείται από την πλευρά του Δήμου. Νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα το έχουν δύο Δήμοι καταφέρει αυτό μέχρι τώρα. Και φυσικά είμαστε πλέον σε θέση να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς ενεργειακά σε ποιο σημείο είμαστε.